Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Μας παρακολουθείτε ζωντανά από τις 9 και 4. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου είμαστε και εδώ σήμερα στην παρέα σας να συζητήσουμε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Αυτή τη στιγμή, Νικολέτα, η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 11 βαθμούς Κελσίου, έτσι ακριβώς. Η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει όλο ένα και περισσότερο, το συζητάμε κάθε μέρα. Να πούμε πως λιγοστεύουν οι μέρες για να έρθουν τα Χριστούγεννα, καθώς απομένουν ακόμα γύρω στις 35 ημέρες. Α, τις μετράς, εσύ έχεις πάρει και τα σημαίακια? Τις μετράω, όχι, δεν έχω πάρει σημαίακια. Πάντως σου έχω πει ότι από τότε που είδα στολισμένο το δέντρο στο πολυκατάστημα. Θα σας το έχουμε αύριο, να σας δείξουμε το πρώτο δέντρο που είδε η Νικολέτα για φέτος. Στολισμένο σε πολυκατάστημα. Ήταν σε πολυκατάστημα, ήταν υπέροχο. Δηλαδή, μπήκα μέσα για να πάω για τα ψώνια, να κάνω κάποια ψώνια μου. Και μπαίνοντα στην είσοδο, αντικρίζω ένα τεράστιο, ένα πελώριο δέντρο. Και σπίτια έχουν αρχίσει και στολίζουν. Ναι, συνήθω στολίζουν τα σπίτια που έχουν μικρά παιδάκια. Εντάξει, ωραία, είναι μικρά, μεγάλα. Εσύ στόλισε? Όχι ακόμα. Πότε θα στολίσει? Σε λίγο καιρό, σε 20 μέρες περίπου. Λοιπόν. Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, ας ξεκινήσουμε λίγο να έχουμε μια σχετική ροή στο πρόγραμμα. Έχουμε να πούμε εδώ πέρα γεγονότα. Έχουμε μια παράληψη σημαντική που κάναμε χθες. Θα σας την πούμε σε λίγο πριν αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι αυτό, πες μας λίγο τους τρόπους. Βεβαίως, λοιπόν, μπορείτε εσείς οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και να μας βρίσκετε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να θυμίσουμε όμως, Έλληνα, μία φορά ακόμη ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει, ένας διαγωνισμός για δύο τυχερές από εσάς που θα κερδίσετε από μία περιποίηση manicure-pedicure, αλλά αυτή τη φορά θα είναι το manicure της επιλογής σας, καθώς μπορείτε να μην ζητήσετε μόνο βάψιμο, αλλά να κάνετε και μία τοποθέτηση gel που κατά ψέματα κρατάει ακόμη και περισσότερο καιρό. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να μας στείλετε τα μηνύματά σας για να είστε οι τυχερές της εβδομάδας. Εμείς πολύ χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μηνύματα από εσάς, όταν βλέπουμε ανταπόκριση από εσάς. Αλλά μηνύματα όχι μόνο για τον διαγωνισμό. Θέλουμε μηνύματα για καλημέρες, θέλουμε μηνύματα για καληνύχτες. Θέλουμε οτιδήποτε, να ακούμε οτιδήποτε θέλετε. Να διαβάζουμε μάλλον οτιδήποτε και να μην ξεχνάμε, θέλετε να μας πείτε. Να μας στέλνουν και τα βίντεο της ημέρας. Βεβαίως. Να παίζουμε στην αρχή της εκπομπής μας. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Να ξεκινήσουμε ότι σήμερα, την 3η 19 Οκτωβρίου, είναι... Οκτωβρίου είπες. Όχι, είναι 3η 19 Νοεμβρίου, με συγχωρείτε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα δημόσιας τουαλέτας. Και εκτός από αυτό, να πούμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα του άνδρα. Δεν το ήξερα. Όπως είναι η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, είναι και η Παγκόσμια ημέρα του άνδρα. Δεν το χρόνια πολλά λοιπόν στους άντρες της παρέας. Και σε όλους τους άντρες. Και σε όλους εσάς που γιορτάζετε. Κάποιοι εδώ πανηγυρίζουν κιόλας που γιορτάζουν. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Η γιορτή του άντρα δεν την ήξερα τώρα, αν δεν την είχα διαβάσει. Δεν είναι τόσο γνωστή όπως είναι η γιορτή της γυναίκας. Ναι. Θα έπρεπε να είναι το ίδιο. Να βγαίνουμε κι εμείς, να ψωνίζουμε στους άντρες λουλούδια. Εντάξει, το λουλούδι το δίνει στη μάνα ή ο άντρας στη γυναίκα. Εντάξει, νομίζω, γιατί, έτσι το έχω καθιερώσει στο μυαλό μου. Δεν θα το έκανα, δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση. Είναι μια όμορφη κίνηση. Νομίζω ότι είναι η πρωτιά των αντρών αυτή. Εντάξει, είναι πιο όμορφο να στα δίνουν οι άντρες, αλλά άμα τους το δώσουν. Οι άντρες νομίζω ότι θέλουν λεφτά. Δώσε τους λεφτά και πάρε τους την ψυχή. Γιατί οι γυναίκες δεν θέλουν λεφτά. Ναι, εντάξει, αλλά. Λοιπόν. Συζητάμε άλλα πράγματα σήμερα. Δεν είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Θα συγκεντρωθούμε όμως να πάμε. Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα λοιπόν που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1703 πεθαίνει στις φυλακές της Βαστίλης ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα, η ζωή του οποίου υμνήθηκε από τον Βολτέρο και τον Αλέξανδρο Δουμά. Το 1924 αποτυγχάνει στρατιωτικό κίνημα των Λούφα Κέντερτιλί κατά της κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. Το 1942 οι Σοβιετικοί υπό τον στρατάρχη Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατ' εφαρμογή της επιχείρησης Ουρανός. Το 1950 ενταφιάζεται στην Αθήνα στο νεκροταφείο του Ζωγράφου ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Μίμης Πιεράκος, που είχε σκοτωθεί πριν από 10 χρόνια τον Νοέμβριο του 1940 έξω από το Πόγραδετς κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Αντιπροσωπεία της ομάδας του Παναθηναϊκού εντόπισε τον τάφο του παίκτη στην Αλβανία και μετέφεραν τα οστά του στην Αθήνα.
Το 1952 ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του ελληνικού συναγερμού με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπάγο. Και τέλος το 1999 η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλαιό της με το όνομα Shenzhou 1. Αυτά ήταν σημαντικότερα γεγονότα. Να δούμε και ποιες είναι οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1805 γεννήθηκε ο Φερντινάν Ντε Λεσέψ, ο Γάλλος μηχανικός και διπλωμάτης που διάνοιξε μεταξύ άλλων το κανάλι του Σουέζ και τη διόρυγα της Κορίνθου. Αργότερα το 1917 γεννήθηκε η Ίντιρα Γκάντι, η Ινδή πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός από την περίοδο 1996 έως 1975 και από το 1980 έως και το 1984, τον καιρό τότε που δολοφονήθηκε κιόλας. Πέθανε στις 31 δεκάτου, να πούμε, το 1984. Επίσης, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Αγνή Μπάλτσα, η διεθνούς φήμη Ελληνίδα Υψήφωνος. Να δούμε και τους ποιες προσωπικότητες μάλλον έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1901 πέθανε ο Παύλος Αργυριάδης, σοσιαλιστής, δικηγόρος, εκδότης του περιοδικού Almanac de la Question Sociale στη διάρκεια της Κομμούνας του 1871. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επαναστατικής Επιτροπής. Το 1958 πέθανε ο Κυριάκος Μάτσης, γεωπόνος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ, σκοτώθηκε στο Κρυσφύγετο στο Δίκο μου. Και τέλος το 1988 πέθανε η Χριστίνα Ωνάση, η κόρη και κληρονόμος του Έλληνα Μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. Ακούσαμε λοιπόν από την συνάδελφο Ελένα Θεοδόρου τα σαν σήμερα τις παγκόσμιες ημέρες, τις γεννήσεις και τους θανάτους, που τα λέει καθημερινά με το δικό της σοβαρό, θα έλεγα, τρόπο. Γιατί γελάς? Λόγο γελάω, θα σου πω τώρα, θα σου πω στο διάλειμμα. Θα μου πεις το διάλειμμα. Να πούμε εμείς με τη σειρά μας μια μεγάλη καλημέρα στον Μιχάλη από τη Ρόδο που έστειλε χρόνια πολλά και εκείνος. Στους άντρες. Ήθελα να το πω, ήθελα να στείλουμε χαιρετίσματα στο Μιχάλη από τη Ρόδο και χρόνια πολλά, μέσα και προχθές είχε γενέθλια και είναι από τους διαδικτυακούς μας φίλους αυτούς, οι οποίοι έρχεται συχνά σε επικοινωνία. Μας θέλει καλημέρα, τι κάνετε, καλή εκπομπή. Καλή σου μέρα, Μιχάλη, και λίγο καθυστερημένα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Λοιπόν, διαβάσαμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και να ξεκινήσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Οι τελευταίες 9.313 θέσεις στο δημόσιο για το 2013. 7.400 σε σχολεία, 753 γιατροί σε και πάνω νοσοκομεία, ΕΚΑΒ. 800 υπάλληλοι σε δήμους, 200 διανομής και οδηγοί στα ΕΛΤΑ, 100 τεχνίτες και διοικητικοί στην ΔΕΗ και 60 μόνιμοι στο λιμενικό. Αύριο λοιπόν λήγει η προθεσμία για τις 27.948 προσλήψεις εποχιακών σε ΟΤΑ, ταμεία, δικαστήρια και μουσεία. Η Τρόικα ζητάει νέο μαχαίρι στις συντάξεις των ενστόλων. Οι δανειστές βλέπουν τρύπα 350 εκατομμυρίων ευρώ στο φόρο ακινήτων και θέλουν περιορισμούς στο ΕΚΑΣ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Πανικός στο Μαξίμ. Έχει και ένα μη, το οποίο δεν φαίνεται καλά, Έλενα, όπως μπορείτε και εσείς και εμείς. Στο Μαξίμ. Έτσι ακριβώς. Κλείνουν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Και πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Δεν βρίσκουν αποστάτες οι προστάτες. Το προσκλητήριο Τσίπρας συσπήρωσε το Πασόκ. Υπόγειες αντιδράσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ώρα 0 για τα πανεπιστήμια, ενώ ανοικοκλίνει το χάσμα με τους Τροϊκανούς. Στην εφημερίδα Το Έθνος. Ακραία πόλωση στα πανεπιστήμια. Αντάρτικο με παρετήσεις από τη σύγκλιτο του Καποδιστριακού. Έσπασε όλα τα ρεκόρ η Wall Street, ενώ η Εθνική Ελλάδος ώρα για Βραζιλία. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Αίμα στο ΕΦΑΠΑΞ και επικουρικές. Ζητούν και μειώσεις μισθών και συντάξεων των στρατιωτικών. Η Τρόικα απαιτεί νέες περικοπές 750 εκατομμυρίων ευρώ. Χάνεται το εξάμηνο. Μυρίζει μπαρούτι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποπαρατήρησε ο Πρίτανης και όλα τα μέλη της συγκλήτου. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Μερισσία. Στροφή στον δανεισμό με εταιρικά ομόλογα. Σήμα εμπιστοσύνη από τις διεθνές αγορές στις ελληνικές εταιρείες. Λύση στον γόρδιο δεσμό της ρευστότητας, η έκδοση ομολογίων. Πρόσβαση στον ξένο δανεισμό επιχειρούν οι μεγάλες εισηγισμένες. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας. Αθλειότητα με 1793 ονόματα. Η κυβέρνηση εκφοβίζει με τα στοιχεία των υποκαρατόμηση υπαλλήλων. Μια αξιολόγηση που είναι στον αέρα. Μπάχαλο η παιδεία, ο Υπουργός του Δικαιοσύνη,
Ο Πελεγρίνης μείνει στο συμβούλιο και η Σύγκλιτος παραιτήθηκε. Η Τρόικα απέρριψε τα νούμερα της κυβέρνησης. Η Γερμανία κερδίζει 20 δισεκατομμύρια το χρόνο από τα επιτόκια. Εκτελεστής στο Παρίσι, ενώ το μεγαλύτερο χιτήριο αρχαίων αγαλμάτων βρέθηκε στο Ρουφ. Στην εφημερίδα η Καθημερινή, αδιέξοδο στο Καποδιστριακό και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει το Υπουργείο Παιδείας αν δεν λειτουργήσουν σήμερα. Ένοπλες επιθέσεις κατά Λιμπερασιόν και Σοσιέτ Τζενεράλ. Μαξίμου και Πασόκ κατά Τσίπρα. Υπάλληλοι δημοσίου αγοράζουν πτυχία ΑΕΗ. Η κρίση δεν τελείωσε στην Ευρωζώνη και εκπαίδευση και βιβλιοθήκες του 21ου αιώνα. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης. Δημοσιονομικά ή διαρθρωτικά έρχονται και νέα μέτρα αντιλαϊκά. Συζήτηση κυβέρνησης και Τρόικας. Μαζική δυναμική πορεία ΚΚΕ και εκ νέα στην Αθήνα. Μεγάλη συγκεντρώση σε όλη τη χώρα. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Παπάς παραμύθι. Καταγγελία. Του έφτιαξα έναν τοίχο, δεν μου έδωσε ποτέ τα 300 ευρώ και όταν συναντηθήκαμε με καταράστηκε να πάθω καρκίνο. Η Αιγαία Τράπεζα καταψύκτησε, οι εικόνες που δακρύζουν για όσα κάνει και το τεράστιο κόκαλο που βγάζει για προσκύνημα. Στην εφημερίδα Η Αυγή. Δηλώσεις νομιμοφροσύνης. Ζητά ο Βενιζέλος από τους βουλευτές του. Σος από τη Σύγκλιτο για τα πανεπιστήμια. Ο Αρβανιτόπουλος ανάβει φωτιές προσφεύγοντας ξανά στα δικαστήρια. Εναρχή in μέτρα 1,5 δισεκατομμυρίων και απελευθέρωση πληστηριασμών. Ενώ απολύουν την υγεία, οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις θερίζουν τον Ευρωπαϊκό Νότο. Και θα κλείσουμε με την εφημερίδα Είναι Αυθεμπορική. Κεφάλαια 4 δισεκατομμυρίων άντλησαν με ομόλογα ή επιχειρήσεις. Ισχυρή πηγή εναλλακτικής χρηματοδότησης ή ομολογιακή τίτλη. Εμπλοκή σε πληστηριασμούς και ακίνητα. Αναζητούνται τα 150 εκατομμύρια που έλειψαν από τις αλλαγές στην κατανομή του νέου φόρου. Επιμονή των ελεγκτών σε πλήρη απελευθέρωση των επαγγελματικών μισθώσεων. Και προγράμματα 842,24 εκατομμυρίων στο δεκάμηνο. Αυτοί ήταν λοιπόν και οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να περάσουμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Live Sport. Στο Ρίο θα φωνάξουμε «Ελλάδα, σ' αγαπώ». Απειλούν οι Ρουμάνοι, δεν θα ακουστεί ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Από στο Μωτικό Σοσάντο, στο αμόκ των Ρουμάνων δημοσιογράφων για τη διαιτησία. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Πράσινη». Ρίο, όλη η Ελλάδα. Με καραψυχάρα πάρει η Βραζιλία η Ελλαδάρα. Να πάμε στην εφημερίδα Goal News. Αυτή η νύχτα μένει. Απόψε στο Βουκουρέστι η εθνική ομάδα είναι έτοιμη να σφραγίσει την πρόκρισή της στο Μουντιάλ και να την αφιερώσει σε όλους τους Έλληνες. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. Είναι όλοι εκεί και ο Ολυμπιακός βλέπει τα Νάσε. Αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του ρουμάνικου τύπου. Μήτρογλου στον Κίκερ είναι πρόκληση η Bundesliga, ενώ πρώτη-πρώτη η Ίντερ. Άγρια κόντρα με Dortmund. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Πρωταθλητής. Πριν τον πρωταθλητή, να περάσουμε στην εφημερίδα Η Γάτα. Τώρα μιλούν τα φαβορί, γεμάτο εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Το κουπόνι, τρεις δυνατοί άσεις στην βασική πρόταση που οδηγούν με ασφάλεια στο ταμείο. Στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Μεγαλοπρεπής, κατοστάρα 103-79 στο Ρέθυμνο. Πάμε Μουντιάλ. Πρώτος στόχος ο Μήτρογλου, όλοι μέσα. Πέρασε από την Πάτρα ο Άρης. Στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. Θέλει Τίγρη και την ομάδα. Τα εύσημα στον Δέλα. Μπράβο, αυτό θέλω να βλέπω, να προσπαθούν μέχρι το τέλος να δώσουν χαρά στον κόσμο. Η μεγάλη βραδιά της Εθνικής, ενώ καλός ο Κάλα, αλλά... Και τέλος με την εφημερίδα Ο Γάβρος. Αμόκ για Μήτρογλου. Η Λίβερπουλ στέλνει άνθρωπο σήμερα στο Βουκουρέστι. Η Ντόρτμουντ τον χιλιοτσεκάρει και η Γκαζέτα τον έχει πρωτοσέλιδο. Στο επίκεντρο για Ίντερ. Ο καλύτερος γκολτζής που υπάρχει. Ο Μίτσελ πιστεύει στον πιστολέρο και λέει ότι μπορεί να γίνει ο καλύτερος γκολτζής. Λοιπόν, και Φουριόζος με κατοστάρα για Μάλαγα ο θρύλος. Φτιαγμένοι για νέο σερί, οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στις προπονήσεις. Αυτοί ήταν οι τίτλοι, τα πρωτοσέλιδα μάλλον και οι τίτλοι και από τις κυριότερες αθλητικές εφημερίδες. Και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή. Η νούμερο 1 ηλεκτρονική εφημερίδα, ζούγκλα.gr.
Και ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, μισθή πείνας, η λίστα αποδοχών των Ελλήνων βουλευτών. Και να περάσουμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, εκτέλεση προκήρυξη, δύο ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν δυσανάλογα από τα κανάλια. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε, αγριεύει η κόντρα, παραιτήθηκε η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζουν τις απεργίες οι υπάλληλοι. Και να περάσουμε φυσικά και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, κρυμμένος οπλισμός, Καλάζνικοφ. Μισό λεπτάκι, γιατί όπως καταλαβαίνετε. Κρυμμένος οπλισμός, Καλάζνικοφ. Χειροβομβίδες και σφαίρες βρέθηκαν μέσα σε βαρέλι στο Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας ζούγκλα.gr. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Καλή σας ημέρα και πάλι επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα θέματα που έχουμε για εσάς σήμερα. Πριν από αυτό να θυμίσουμε άλλη μια φορά τις τρόπους επικοινωνίας. Καλέστε μας λοιπόν ανά πάσα στιγμή στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω email στο πρωτοενάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε φυσικά μηνύματα και στο Facebook, όπου για πολλούς από εσάς μπορεί να είναι και πιο εύκολο, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, χθες κάναμε μία παράληψη. Δεν αναφέραμε μία σημαντική προσωπικότητα. Η οποία της ελληνικής showbiz και της ξένης showbiz. Της παγκόσμιας κοινής είναι διάσημη προσωπικότητα. Λοιπόν, η προσωπικότητα αυτή έχει μεγαλώσει, η παιδιά τους έχει κάνει μεγάλους. Παρένθεση, είχες δει ποτέ μικρή Μίκη Μάους? Όχι. Εγώ είχα δει. Λοιπόν, ο λόγος για τον Μίκη Μάους, ο οποίος εχθές είχε τα 85η γενέθλιά του. Φαίνεται, μοιάζει μάλλον σαν να με πέρασε ούτε μια μέρα από τότε που δημοσιεύτηκε το πρώτο βίντεο του Mickey Mouse. Ο τίτλος των κινουμένων σχεδίων που είχε βγει τότε ήταν το Streamboat. Streamboat Willie, η οποία ήταν η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων με ήχο στην ιστορία του κινηματογράφου. Για του λόγου, το αληθές, τη φωνή του Mickey τότε την έκανε ο δημιουργός του, ο Walt Disney. Να πούμε ότι πηγαίνοντας πίσω στο 1928 βλέπουμε ένα διαφορετικό Μίκη, καταρχήν ασπρόμαυρο μαζί με τους φίλους του, την Μίνι, την Κλάραμπελ και τον Μαύρο Πίτ. Μπορεί να μην έχουν περάσει ούτε 85 χρόνια, περίπου 85 χρόνια από τότε, όμως ο Μίκη με τα κοντά σόρτς, χαρακτηριστικό αυτό το κοντό σόρτ του Μίκη, και με έναν όχι τόσο προηγμένο τεχνολογικά σχεδιασμό, μπορούσε και πάλι να κάνει τα πάντα όπως μπορεί και σήμερα. Να πούμε ότι μετά το Streamboat Wild, σταθμό στην ιστορία του Μίκη, υπήρξε η πρώτη ταινία Φαντασία, δεν το θυμάμαι καλά, Έλληνα, πώς ακριβώς το λέγανε, όπου το διάσημο ποντίκι υποδιήθηκε το μαθητευόμενο ενός μάγου. Ο Μίκη έχει κερδίσει πάρα πολλά Όσκαρ μέχρι σήμερα καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων στην πορεία της καριέρας, ενώ ακόμα έχει και το δικό του αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood, Walk of Fame. Όπως φαίνεται το τετραπέρατο ποντίκι έχει ακόμα πολλά να δώσει σε παιδιά μας, να μεγαλώσει ακόμα μεγαλύτερα παιδιά. Λοιπόν, για βίντεο της ημέρας σήμερα αποφασίσαμε να έχουμε ένα μικρό απόσπασμα από την πρώτη ταινία με ήχο, το Streamboat Willie. Πάμε να ακούσουμε. Thank you.
επιστρέψαμε, παρακολουθήσαμε την πρώτη ταινία, όπως είπαμε, στην ιστορία του κινηματογράφου με ήχο. Ένα μικρό απόσπασμα, άμα ψάξετε στο YouTube θα το βρείτε. Είναι διάρκειας περίπου 7 λεπτών, 7 και 38 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και να πάμε σιγά σιγά στα δικά μας τα θέματα και θα ξεκινήσουμε με την προκήρυξη που ήρθε στο ζούγκλα.gr πριν λίγες μέρες. Μάλλον δεν ήρθε, η δημοσιογραφική ομάδα του ζούγκλα πήγε και τη βρήκε. Δύο δημοσιογραφικά ντοκουμέντα λοιπόν που διαχειρίστηκε το ζούγκλα.gr για την ίδια υπόθεση της επίθεσης εναντίον των γραφείων της Χρυσής Αυγής στο νέο Ηράκλειο παρουσιάστηκαν εχθές κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Μάκη Τριανταφυλόπουλου «Κίτρινος τύπος». Τόσο το βίντεο της εκτέλεσης των μελών της Χρυσής Αυγής όσο και η προκήρυξη η οποία παρεδόθη στο ζούγκλα.gr από την οργάνωση «Μαχόμενες επαναστατικές λαϊκές δυνάμεις» παρουσιάστηκαν δυσανάλογα από την τηλεόραση. Ενώ το βίντεο έπαιξε με ρυθμό καταιγιστικό τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τη δημοσιοποίησή του από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, η προκήρυξη πέρασε πολύ γρήγορα από τα δελτία των καναλιών σχεδόν απαρατήρητη. Πέρα από την αγριότητα μιας τέτοιας πράξης και από την οποία επιχειρήματα ένθεν κακήθεν, το αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι ο πόλεμος εν μέσω οικονομικής κρίσης συνεχίζεται και το αντάρτικο πόλης παραμένει υπαρκτό. Καθιστά λοιπόν αναγκαία περισσότερο από ποτέ μια ψύχραιμη προσέγγιση των αιτιών που επαναφέρουν τον κύκλο του αίματος. Ουσιαστικά μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα, 13 πυροβολισμούς, 2 νεκρούς και έναν τραυματία. Αυτή είναι η επίθεση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ενώ είναι 18 οι σελίδες, 6 θεματικές ενότητες, ένα σύμβολο, 8.815 λέξεις. Η προκήρυξη της πρωτοεμφανιζόμενης οργάνωσης Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις που ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα στο Νέο Ηράκλειο. Καρέ-καρέ, παρακολουθώντας το βίντεο, αντιλαμβάνεσαι από πού δεν μπορείς να κατανοήσεις. Ανελέει το θυμός που έχει φωλιάσει ψυχές νέων ανθρώπων. Καταραίουν όλα τα σενάρια και οι φλιαρίες περί αποσταθεροποίησης και άλλων συναφών. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα, όσο ελάχιστα καρέ μιας ταινίας. Χρειάστηκαν μόνο 10 δεύτερα για να χαθούν νέοι άνθρωποι. Ήταν ένα τελεσίδικο μήνυμα, Νικολέτα. Έτσι ακριβώς αναφέρει και εξηγεί γιατί επέλεξαν να χτυπήσουν τα αναλώσιμα των βουλευτών και όχι τους ίδιους. Όσοι τους πλησιάζουν δεν έχουν άλοθη στις πελατειακές σχέσεις, είναι ναζιστές, έχουν τον όρκο του Χίτη, υμνούν τη Χούντα και θα τους αντιμετωπίσουμε ως εχθρός του λαού. Οι παραπληνόμενοι ψηφοφόροι, αυτή τη συντηρητική λοιπόν λουμπαναρία με την αστική ηθική, πλέον δεν έχει κανένα άλοθη. Να πούμε πως στην προκήρυξη στοχοποιούνται ακόμα πολιτικά πρόσωπα, άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου, οικονομικοί παράγοντες, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι. Οι 18 σελίδες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Συγκρίνουν την προκήρυξη με προηγούμενες. Ψάχνουν ομοιότητες, διαφορές και κάποιο στοιχείο που ίσως τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος. Το ίδιο κάνουν με το βίντεο ντοκουμέντο. Μέχρι λοιπόν στιγμής οι έρευνες βρίσκονται στο σκοτάδι. Οι διάφοροι προφήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν ήδη αρχίσει τα δικά τους εμφάνταστα σενάρια. Να πούμε, Έλενα, πως και η είδηση πολλές φορές μπορεί να κρύβεται στις λεπτομέρειες μιας σοβαρής υπόθεσης και η τηλεόραση με τους σημερινούς ρυθμούς, η αισθητική και η μεθολογία των ανθρώπων της στο μέλλον δεν θα μπορέσει να την ανακαλύψει ποτέ. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο εύκολα και αβασάνιστα έσπευσαν ορισμένοι να υιοθετήσουν την άποψη ότι οι δράστες δεν ανήκουν σε αντάρτικο πόλεις, αλλά σε μυστικές και παρακρατικές υπηρεσίες. Όσο η προκήρυξη αργούσε, τόσο πλήθαιναν αυτές οι φωνές για να κοπάσουν αμέσως μετά την εμφάνισή της από το ζούγκλα.gr. Εύκολα θα σπεύσουν πολλοί να υιοθετήσουν την άποψη ότι οι δράστες είναι ποινικοί και ως εκ τούτο κάθε πολιτική προσέγγιση περιττεύει. Είναι τραγικό λάθος. Το είπαμε και τότε, στις 17 Νοέμβρη, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Υπάρχουν αιτίες, αναφέρονται από τον συγγραφέα της προκήρυξης, τις οποίες και όταν διαφωνείς κάθετα με τη μεθοδολογία και τις επιστολές, οφείλεις να τις ερευνήσεις. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες, εμείς την αιτία. Οι διοκτικές αρχές μπορούν να σταματήσουν μια ομάδα με την σύλληψη των μελών της. Εμείς μπορούμε να σταματήσουμε κάθε ομάδα με το διάλογο. Αυτό το όπλο το έχουν μόνο τα μέσα, αλλά φυσικά δεν το χρησιμοποιούν. Πλην μεμονωμένων φυσικά περιπτώσεων, σχεδόν ποτέ. Η σχέση τους λοιπόν με την αλήθεια είναι ενοχική και θα συνεχίσει να είναι όσο εκδότες και καναλάρχες παραμένουν πρόσωπα άσχετα με την ενημέρωση, σχετικά όπως με τη συσσόρευση πλούτου. Όσο οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου θα επιλέγονται θεσμικά από το λαό, αφού πρώτα έχουν πάρει την έγκριση των υπερδυνάμεων για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους, θα βρίσκονται με λίγα λόγια σε αντιδιαστολή και διαμετρικά αντίθεση θέση με το περιδικαίου συνείδηση του λαού.
Από εκεί και πέρα, η μετάβαση στο αδιανόητο για κάθε λογικό άνθρωπο είναι εύκολη, όσο εύκολα αποδίδεται και ο τίτλος του λογικού σε όποιον υποφέρει χωρίς να αντιδρά. Δείτε πόσο γλαφυρά θα το δούμε. Το περιγράφει όλο αυτό ο εκφωνητής στο Πολυτεχνείο, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, στο άρθρο του από το ζούγκλα.gr. Όταν τολμούν και κάνουν συγκρίσεις και αναλογίες και λένε πως τότε η Χούντα είχε πηλίκιο για να τους το αφαιρέσετε και τώρα έχουμε πολλές Χούντες και πώς να τις πολεμήσουμε. Για να συνεχίσει εύστοχα, γιατί όταν ο ένας τρώει και ο άλλος κοιτάει, το κακό από εκεί ξεσπάει. Ο Παπαχρήστος ανήκει σε μια γενιά που θυσιάζονταν και πρωταγωνιστές που έπεφταν νεκροί από τις ρηπές της Χούντας, όταν η παρανομία του τότε καθεστώτος της έδινε το δικαίωμα να σηκώσει τα όπλα. Αυτές οι λεπτομέρειες και πολλές άλλες είναι υπόθεση δική μας, υπόθεση των πολιτών, γιατί η δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή. Σε αυτό το σημείο, εμείς να πάμε, Έλενα, να δούμε το βίντεο. Να δούμε το απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή του Μάκη Τρανταφυλόπουλου και την Εστρίπος και επιστρέφουμε. Στην εισαγωγή, τα λόγια του Χωσέ Μποαναβεντούρα, του Ισπανού αναρχικού, που επέλεξε για την εισαγωγή ο συντάκτης, ήταν ένα στοιχείο εντυπωσιασμού στην 18η συνέντευξη για την ανάληψη ευθύνης. Για μένα ήταν εντυπωσιακό στοιχείο και για όσους, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουν την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Και η οργάνωση αυτή, λοιπόν, οι μαχόμενες λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις, κάνει λόγο για πολιτικές εκτελέσεις φασιστών μελών του Ναζιστικού Κόμματος Χρυσή Αυγή, προσθέτοντας πως η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να το δούμε. Δεν πολεμάμε το φασισμό μαζί με την κυβέρνηση, αλλά σε πείσμα της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι καμιά κυβέρνηση δεν επιθυμεί πραγματικά τη συντριβή του φασισμού, γιατί η αστική τάξη είναι αναγκασμένη να προσφεύγει σε αυτόν κάθε φορά που βλέπει την εξουσία να της γλιστρά από τα χέρια. Τα λόγια του Χωσέ Μποαναβεντούρα Ντουρούτι Ντουμάνγκε, του Ισπανού αναρχικού, μέλους της Αναρχοσυνδικαλιστικής Εργατικής Συνομοσπονδίας CNT, που συμμετείχε στην ένοπλη οργάνωση Λο Σολιντάριος, μέλους της Αναρχικής Ομοσπονδίας Ιβηρικής ΦΑΗ, οργανωτή της απόπειρας εκτέλεσης του Ισπανού Βασιλιά, επέλεξε ο συγγραφέας της 18σέλιδης προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης της εκτέλεσης των δύο χρυσαυγητών και τον σοβαρό τραυματισμό ενός τρίτου την 1η Νοέμβρη στο Ηράκλειο. Η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση με το όνομα «Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις», μεταξύ άλλων στο 18σέλιδο κείμενο της ανάληψης ευθύνης, κάνει λόγο για πολιτικές εκτελέσεις φασιστών μελών του Νεοναζιστικού Κόμματος Χρυσή Αυγή, προσθέτοντας πως η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η οργάνωση αναφέρει πως η δολοφονική επίθεση είναι η αφετηρία της λαϊκής εξόρμησης, ώστε να σταλούν στα σκουπίδια της ιστορίας τα νεοναζιστικά αποβράσματα της Χρυσής Αυγής. Στην προκήρυξη γίνεται αναφορά στα πρόσφατα γεγονότα, τη δημοσκοπική άνοδο της Χρυσής Αυγής, ενώ γίνεται και αναδρομή στην ιστορία του σύγχρονου κράτους και του παρακράτους του από το 1974. Από το στόχαστρό τους δεν λείπει η αναφορά στην αριστερά. Στο 18σέλιδο κείμενο εμπεριέχεται το κεφάλαιο «Νέα Δημοκρατία Χρυσή Αυγή, κοινός αγώνας», ενώ γίνεται και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ένα μικρό απόσπασμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στο web tv του ζούγκλα.gr και στο YouTube, όμως στο κανάλι Ζούγκλα TV. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε αυτό το ΝΑΕΗ. Στη διάθεση του Πρίτανη Θεοδός Πελεγρίνη έθεσαν τις παρετήσεις του στα μέλη της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Αθηνών μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργείται με τον ορατό κίνδυνο να χαθεί το εξάμηνο από την απόφαση των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ αλλά και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να προχωρήσουν σε δύο νέες 48 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις ως το τέλος της εβδομάδας. Οι υπάλληλοι αντιδρούν στο θέμα της διαθεσιμότητας για την οποία ήδη ανακοινώνονται οι πρώτες προσωρινές λίστες του ΑΣΕΠ με τη μοριοδότηση των υπαλλήλων των ανωτάτων ιδρυμάτων. Η Σύγκλιτος που συνεδρίασε εχθές στις 3 το μεσημέρι εμένει στην απόφασή της για έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου στις 19 Νοεμβρίου. Να πούμε λιγάκι όμως, Έλενα, και την ανακοίνωση της Συγκλήτου. Το ΕΚΠΑ στο σύνολό της δηλώνει την σταθερή θέση του να λειτουργήσει αμέσως, επιτελώντας την αποστολή του ως ανώτατο εκπαιδευτικού ιδρύματος υπό συνθήκες ομαλότητας, οι οποίες δυστυχώς δεν υφίσταται στην παρούσα φάση λόγω των διάτριτων απονομικής και ηθικής άποψης αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε όμως και τι ακριβώς δηλώνει η Έλενα, καθώς δηλώνει την άρνηση του διδακτικού προσωπικού να προσέλθει στις αίθουσες διδασκαλίας υπό την εποπτεία αστυνομικών.
Υπάρχουν όμως τα μέλη λοιπόν της Συγκλήτου εν ώψη της εξαιρετικά κρίσιμης και αδιέξοδης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το Πανεπιστήμιο, θέτουν τις παραιτήσεις τους στην διάθεση του Πρίτανη. Ζητεί λοιπόν συνάντηση του Πρίτανη με και αντιπροσωπείας μελών της Συγκλήτου, με τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, προκειμένου να παρεμβούν ώστε να αρθεί το διέξοδο που έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο και το οδηγεί σε αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης όλων των λειτουργιών του. Την ίδια ώρα, κατά των μελών της διοίκησης του Εθνικού και Γαποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, απαντά ο Πρίτανης Θεοδόσιος Πελεγρίνης σε όσα του καταλόγησαν για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα λόγω της κινητοποίησης των διοικητικών υπαλλήλων. Ο Πρίτανης διεκδικεί αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ από τα μέλη της διοίκησης του ΕΚΠΑ, κατηγορώντας τους ότι τον στοχοποίησαν συκοφαντώντας τους με ψευδή. Με ψεύδι. Ο κύριος Πελεγρίνης δηλώνει ότι την αποζημίωση που θα εισπράξει για την ηθική βλάβη, την οποία, όπως υποστηρίζει, υπέστη, θα την διαθέσει για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Στην αγωγή του αναφέρει χαρακτηριστικά: προσέβαλαν βαρύτατα την προσωπική και επαγγελματική μου αξιοπρέπεια και εντυμότητα και την επάρκεια προς άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων και συνακόλουθα την προσωπικότητά μου. Καθώς με εμφάνισαν ως Πρίτανη που παρανομεί σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να είναι απαραίτητη και η διερεύνηση των πράξεών μου από δημόσιες αρχές. Ο Πρίτανης βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας, η οποία διερευνά το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος έχει δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αν οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν αφήσουν φοιτητές και καθηγητές να μπουν στα ιδρύματά τους, θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα αναλάβουν το θέμα οι αρχές. Και περνάμε τώρα στα δικαστήρια, όπου με έγγραφο για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στις γραμματείες των δικαστηρίων από υπαλλήλους που βρίσκονται στη διαθεσιμότητα, απέστειλε ο Άριος Πάγος στα δικαστήρια αλλά και στις εισαγγελίες της χώρας. Αντίστοιχο έγγραφο αναμένεται να σταλεί από τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας στο Συμβούλιο, στο ΣΤΕΜ, πας περιπτώσει, μάλιστα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συζητήθηκε το θέμα της μετάταξης 858 περίπου υπαλλήλων προς τα δικαστήρια της χώρας προκειμένου να καλυφθούν τα οργανικά κενά των δικαστικών υπαλλήλων. Μόλις ολοκληρωθούν οι λίστες με τις κενές οργανικές θέσεις σε όλο το φάσμα της δικαιοσύνης, θα σταλούν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία απορρόφησης των διαθέσιμων. Και αλλάζουμε θέμα, πάμε στην γενική κρατική ασφάλεια που συναγερμός έχει σημάνει μετά τον εντοπισμό ορφανού πολεμικού υλικού το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Ιπποκράτειου Πολιτείας. Το υλικό εντόπισε ένας άνδρας αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία και ειδικό κλιμάκιο της οποίας κατέφτασε στο σημείο. Άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσαν στην περιοχή και έπειτα από λεπτομερείς έρευνες διαπίστωσαν ότι εντός του πλαστικού βαρελιού ήταν κρυμμένα 4 πολεμικά ντουφέκια, 10 χειροβομβίδες και 752 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. Να πούμε, Έλληνα, πως η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας στηρεί σιγή ισχύως για την υπόθεση και διεξάγει με άκρα μυστικότητα σχετικές έρευνες σχετικά με την προέλευση των ευρημάτων. Αυτά που έχουν, εν πάση περιπτώσει, κατασχεθεί αντικείμενα έχουν ήδη αποσταλεί για εργασιακές εξετάσεις προκειμένου να συλλέγουν περαιτέρω στοιχεία όπως διδακτυλικά αποτυπώματα και DNA. Προανάκριση ήδη ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκαν εχθές οι κατηγορούμενοι διακινητές για την τραγωδία της Παλέρου Λευκάδας, κατά την οποία βρήκαν τραγικό θάνατο 12 μετανάστες, ανάμεσά τους και 4 μικρά παιδιά. Όλοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης αλλοδαπών αλλά και φόνο εκ προμελέτης. Πρόκειται για έναν 20χρονο από την Κονοπίνα Ξηρομέρου, την 53χρονη μητέρα του που κατηγορείται για απλή συνεργεία και φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης των διακινητών, έναν 58χρονο Παλαιστίνιο υπήκο Ολιβάνου, ο οποίος είχε αναλάβει να οδηγεί στο κλεμμένο σκάφος, καθώς και έναν 34χρονο αλλοδαπό, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αυτός που συντόνιζε το κύκλωμα. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε και πάλι, παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε, Νικολέτα, άλλη μια φορά την κλήρωση που τρέχει. Βεβαίως. Έλενα, μπορείτε λοιπόν ανά πάσα στιγμή και εσείς και εμείς, εμείς επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά επικοινωνήστε λοιπόν και εσείς μεταξύ, με εμάς, καλώντας μας το 211-55-50-500, στείλτε μας τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoungla.gr, στο facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο twitter μπορείτε να μας βρείτε με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να θυμίσουμε όμως, Έλενα, άλλη μια φορά τον διαγωνισμό. Μπορείτε δύο λοιπόν τυχερές από εσάς να είστε τυχερές της εβδομάδας και να κερδίσετε από μια περιποίηση manicure pedicure από την εταιρεία D-Nails. Όπως έχουμε πει και λέμε κάθε φορά στον διαγωνισμό μας, μπορείτε και εσείς οι άντρες να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μπαίνετε και εσείς στην κλήρωση, είτε για εσάς, ας πούμε, αν θέλετε να φτιάξετε τα νέχια των ποδιών σας, αλλά είτε και για να το κάνετε δώρο σε μία γυναίκα, σε μία θηλυκή ύπαρξη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πάμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση εδώ με την Έλληνα. Θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε για άλλη μια φορά στα ΑΕΗ, όπου εκρηκτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στους κόλπους της ανώτατης εκπαίδευσης, μετά από τη χθεσινή παρέτηση που υπέβαλε το σύνολο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε του δόματος το μέτρο της διαθεσιμότητας που οδηγεί εκτός ΑΕΗ περίπου 1.700 υπαλλήλους. Με τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου να συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποίησεις για 11η εβδομάδα και τα ιδρύματα να παραμένουν κλειστά, υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να χαθεί το τρέχον εξάμηνο για τους φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό, οι διοικητικοί υπάλληλοι καλούν σήμερα τους συναδέλφους τους να παραστούν στη διαδήλωση διαμαρτυρίας που βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη στην πύλη της Πανεπιστημιούπολης, στην οδό Ούλοφ Πάλιμε, στην ιατρική σχολή Οδό Μικράς Ασίας, καθώς και στην πύλη του Πολυτεχνείου. Επιπλέον, για την περαιτέρω στάση τους πρόκειται να αποφασίσουν σήμερα και οι διοικητικοί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνεδριάζουν εκ νέου. Στη συνεδρίαση θα αποφασιστεί η επανέναρξη ή μη των απεργιακών κινητοποιήσεών τους. Η κρυκτική κατάσταση που, όπως είπαμε, επικρατεί στα πανεπιστήμια συμπληρώνεται από την παρέτηση των μελών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τις παρετήσεις τους έθεσαν στη διάθεση του πρίτανη Θεοδός Πελεγρίνη εχθές όλα τα μέλη της Συγκλήτου. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο μεγαλύτερο ΑΕΗ της χώρας, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να εργαστούν υπό αστυνομική περιφρούρηση, ενώ ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Να πούμε, Έλενα, πως ο Υπουργός Παιδείας έδωσε την δική του απάντηση. Λοιπόν, στη σκιά του κινδύνου να χαθεί το εξάμηνο, το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη, όπως αποκάλυψε χθες σε δηλώσεις του ο αρμόδιος Υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ο κ. Αρβανιτόπουλος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση των διοικητικών υπαλλήλων να συνεχίσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις είναι απαράδεκτη. Ενώ άσκησε κριτική κατά του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Θεοδόση Πελεγρίνη, και των μελών της Συγκλήτου, διότι, όπως είπε, αρνούνται να εφαρμόσουν τις επιταγές του νόμου και για τον λόγο αυτό είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια του εξαμήνου. Και πάμε να διαβάσουμε λίγο και τη δήλωση του κ. Αρβανιτόπουλου. Με την απαράδεκτη απόφασή τους να συνεχίσουν με νέα 48 ώρια απεργία οι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραβιάζουν τον νόμο, γιατί δεν συμμορφώνονται με δικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη κρίνει την απεργία τους παράνομη. Επίσης, η άρνηση της Συγκλήτου και του Πρίτανη να εφαρμόσουν τον νόμο και να ανοίξουν το πανεπιστήμιο τους καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους για την απώλεια του εξαμήνου. Η ευθύνη που αναλαμβάνουν είναι τεράστια.
Το Υπουργείο Παιδείας προσφεύγει αύριο εκ νέου στην δικαιοσύνη για να εφαρμοστεί ο νόμος και καλεί τους καθηγητές και τους φοιτητές να προσέλθουν στα μαθήματά τους. Είδαμε λοιπόν, Έλενα, και τι συμβαίνει με τα πανεπιστήμια, καθώς όντως πολλοί φοιτητές χάνουν το εξάμηνό τους, χάνουν μαθήματα, χάνουν εξεταστικές. Πάμε όμως τώρα στον Ευάγγελο Βενιζέλο, όπου τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο έθεσε ως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στις Βρυξέλλες. Ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε ότι η βασική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας που θα λάβει χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα είναι η οριζόντια θαλάσσια και μεσογειακή πολιτική, η οποία περιλαμβάνει και ζητήματα ασφάλειας. Οι μεταναστευτικές ροές είναι ανθρωπιστικό πρόβλημα αλλά και ζήτημα ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, ιδίως για εμάς, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, δήλωσε ο κ. Βενιζέλος ενώπιον του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράμμισε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Λιβύη. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η Λιβύη δυστυχώς βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης και είναι ένα βήμα πριν από την θεσμική διάλυση και την εδαφική αποσύνθεση. Άρα, υπογράμμισε, πρέπει να σκεφτούμε πιο δραστικές και πιο γενναίες λύσεις για να επιτηρήσουμε τα νότια μεσογειακά παράλια και να έχουμε ένα πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και πάμε στη Βουλή, όπου απάντηση έδωσε σε όσους ζητούν μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Μεϊμαράκης, παρεμβαίνοντας στη χθεσινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2014. Όποιος βουλευτής λοιπόν δεν θέλει και μπορεί να αποποιηθεί την αποζημίωση και τα προνόμια, είπε, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για καθιέρωση βιβλίου εσόδων-εξόδων των βουλευτών. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης αναφέρθηκε και στα λεγόμενα προνόμια των υπαλλήλων της Βουλής, λέγοντας ότι είναι διαθετημένος να δώσει έξοδα κίνησης στους αστυνομικούς και στους υπαλλήλους της Βουλής, εφόσον ο προϋπολογισμός της είναι μέσα στους στόχους. Ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2014 ψηφίζεται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ τον καταψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή, η Δημοκρατική Αριστερά και το ΚΚΕ. Σημειώνεται ότι η συζήτηση από πλευράς βουλευτών, δηλαδή εξαιρουμένων των εισηγητών και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, μίλησε μόνο ένας βουλευτής, ο κ. Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι η βουλευτική αποζημίωση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη από το ζηταψήφισμα και πρόσθεσε με έμφαση: όποιος δεν θέλει μπορεί να την αποποιηθεί. Ενώ διευκρίνησε ότι το ίδιο ισχύει και για τα λεγόμενα προνόμια των βουλευτών. Για το αφορολόγητο των βουλευτών, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είπε ότι έχει μειωθεί από το 2009 έως σήμερα, ενώ άνοιξε το θέμα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να πάνε οι βουλευτές σε βιβλίο εσόδων-εξόδων, αρκεί να αναγνωρίζονται όλα τα έξοδα των βουλευτών. Αναφερόμενος στην λειτουργία του Κοινοβουλίου, τόνισε ότι η λειτουργία με υποδειγματικό τρόπο, με τις ώρες παραπάνω από τις υπερορίες που αναγνωρίζονται, και πρόσθεσε εφόσον με αφορά και εφόσον ο προϋπολογισμός της Βουλής είναι μέσα στο πρόθεσμο και μέσα στους στόχους, είμαι έτοιμος να δώσω έξοδα κίνησης και στους αστυνομικούς και στους υπαλλήλους για τις ημέρες που αποδειδειγμένα είναι εκεί. Λοιπόν, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής κ. Γελαλής τόνισε ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις και πρότεινε να επανεξεταστούν αποζημιώσεις και διευκολύνσεις που παρέχονται, όπως η καταβολή διοδίων σε βουλευτές. Υπογράμμισε ακόμα ότι τα κυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ενισχύουν την νοοτροπία προνομιούχος, μη προνομιούχος, για να ενισχύουν τον κοινωνικό κανιβαλισμό ή μία τάξη εναντίον της άλλης. Ο εισηγητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Καπερνάρος, τόνισε ότι ψαλιδίζουμε τους μισθούς των δύο επιστημονικών μας συνεργατών. Πώς θα ελέγξεις έτσι τους 24 συνεργάτες του Υπουργού Αρμόδιου για την δημόσια τηλεόραση του κύριου Καψή. Ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, επισήμανε ότι την ώρα που ο λαός πέφτει από τα μπαλκόνια και πεθαίνει, δεν προβλέπει ούτε μισό ευρώ μείωση στους μισθούς των βουλευτών. Αυτό συνιστά πολιτική αλητεία. Πρότεινε δε ο μισθός των βουλευτών να αξιομειωθεί με το μισθό πρέσβη που είναι 1.897 ευρώ. Απαντώντας, ο κ. Μεϊμαράκης επισήμανε ότι η Χρυσή Αυγή, που ζητά μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης, απέτησε να διατηρήσει την κρατική χρηματοδότησή της, τους οδηγούς, την ασφάλεια και τους υπαλλήλους της. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε και αντιπαράθεση με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτυρήθηκε: αν έχεις πρόβλημα και δεν βγαίνεις, έλα να σου δώσουμε πατάτες, ρύζι και μακαρόνια στα συσίτια της Χρυσής Αυγής. Παρετήσου και πήγαινε σπίτι σου, του φώναξε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Πρέπει και για το 2014 να γίνει επιπλέον σημαντική μείωση στη βουλευτική και τις λοιπές αποζημιώσεις, αλλά και στα προνόμια των βουλευτών, είπε η εισηγητής της Δημοκρατικής Αριστεράς, η κυρία Ξηροτήρη.
Το ΚΚΕ έχει προτείνει μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης, κατάργηση της αμοιβής από συμμετοχές σε επιτροπές και κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης. Σημείωσε ο εισηγητής του κ. Χαλβατζής, δίνοντας έμφαση στις εργασιακές σχέσεις όπου υπάρχουν εργολαβίες στη Βουλή, όπως παραδείγματος χάρη στην Καθαριώτα και στο Κηλικείο. Ελέγχουμε σε καθημερινή βάση τις εργασιακές σχέσεις που συνάπτουν οι εργολάβοι, τον διαβεβαίωσε ο κ. Μεϊμαράκης. Και αλλάζουμε θέμα, Έλενα, αλλά πριν αλλάξουμε θέμα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε αποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Ότι δεν σταματάμε σήμερα εδώ, γιατί δεν περιμένουμε. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλώς ορίζουμε στην παρέα μας την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα Κυριακή. Και από μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε κινητοποίηση μετά την άκαρπη, όπως λένε, συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Τσαφτάρη. Να πούμε ότι οι συγκεντρωθέντες διαμαρτύρονται για τις αόριστες διαβεβαιώσεις που πήραν σχετικά για το μέλλον του κλάδου. Τη διάρκεια εφαρμογής της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής 2014 έως 2020. Τέλος, οι κτηνοτρόφοι προανήγγυλαν πως σκέφτονται να δημιουργήσουν αυτόνομο κόμμα κτηνοτρόφων Ελλάδος για να κατέβει στις ευρωεκλογές, καθώς όπως λένε δεν εμπιστεύονται κανέναν για τα ζητήματα που τους αφορούν. Δείτε τι δήλωσε όμως ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, ο Γιάννης Γκρίνιας, στο The Festival. Στο Festival, πάμε να δούμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε. Ότι δεν σταματάμε σήμερα εδώ, γιατί δεν περιμένουμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα.
Εκείνο που έχουμε σκεφτεί και ήδη βάλαμε σε εφαρμογή είναι ότι θα κατέβουμε αυτόνομα σαν αξιωματούχοι στις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Έχετε καταλήξει σχηματισμό προσώπων. Καταλήξαμε ήδη, θα κάνουμε το μανιφέστο, θα αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε τις υπογραφές πρώτα. Προχωράμε καθόλου, μεθοδικά. Το κίνημα με τις κατεβείτε σε ευρωεκλογές αυτόνομα. Βεβαίως, αυτό σας είπα, παιδιά. Ακούσαμε τον κύριο Γκρίνια, αλλάζουμε θέμα. Νέα μέτωπα ανοίγει η Τρόικα στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για το δημοσιονομικό κενό του 2014, το οποίο σύμφωνα με την ελληνική πλευρά προσδιορίζεται σε 1,3 δις ευρώ. Οι εκπρόσωποι των δανειστών θεωρούν ότι η τρύπα στον ενιαίο φόρο ακινήτων μετά τις αλλαγές στο νομοσχέδιο υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ την κυβερνητική εκτίμηση για τρύπα 250 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως μάλιστα ανέφερε κορυφαίος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών, υπήρξε φασούλη από το φόρο κινήτων, τα 100 εκατομμύρια πλάς τα κουβεντιάζουμε. Ενώ στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου προσδιορίζουν το επιπλέον κενό από τον ενιαίο φόρο στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι ταυτόχρονα το κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου επιβεβαίωσε και τη φημολογία για ενστάσεις που προβάλλει η Τρόικα σχετικά με την περαιτέρω περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για να καλυφθούν οι τρύπες, λέγοντας ότι το συζητάμε για το στόχος της κυβέρνησης, πάντως, όπως τόνισε ο ίδιος παράγοντας, είναι να υπάρξει μια συμφωνία έως τις 9 Δεκεμβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρείται κομβική λόγω συνεδρίασης του Eurogroup, κατά την οποία η ελληνική πλευρά πρέπει να δείξει ότι έχει επιτύχει αποτελέσματα τουλάχιστον ως προς τις 4 προαπαιτούμενες δράσεις. Πάμε για συμφωνία σε όλα έως την 9η Δεκεμβρίου. Δύσκολο, αλλά θα το παλέψουμε. Επισήμανε χαρακτηριστικά ο κορυφαίος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές γενικώς δηλώσεις, αρκετές που έχει κάνει ο κύριος Τουρνάρας. Θα τις διαβάσουμε τώρα, είπαμε τουλάχιστον δηλαδή, όσον αφορά το δημοσιονομικό κενό και τα νέα μέτρα με την Τρόικα. Δεν είναι δυνατό να δημοσιευθούν τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει των οποίων προχωρούν οι έλεγχοι των offshore εταιριών από το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τουρνάρας σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή για την πορεία του ελέγχου των 6.575 αλλοδαπών νομικών προσώπων ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, τα οποία είναι καταχωρημένα στο υποσύστημα Mitrou Taxes. Όπως ειδικότερα ξεκαθαρίζει ο Υπουργός, τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής των έλεγχο υποθέσεων, προκειμένου να προληφθούν εναρμονισμένες πρακτικές από πλευράς φορολογουμένων, δεν δημοσιεύονται. Να πούμε για την κριτική που ασκείται ως προς τους ρυθμούς ολοκλήρωσης των ελέγχων. Ο κύριος Τουρνάρας αναφέρει πως στην ελληνική επικράτεια δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες offshore, το αντικείμενο εργασιών των οποίων αφορά σε ποικίλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Αναφέρει μάλιστα επίσης ότι με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου επιλέγονται οι προς έλεγχο υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας, καθώς δεν παρουσιάζουν όλες το ίδιο ελεγκτικό ενδιαφέρον και επιπλέον είναι πρακτικά αδύνατον να ελεγχθεί το σύνολο αυτών ταυτόχρονα. Αλλά και ως προς τα έσοδα που προσδοκά να εισπράξει το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας απαντά ότι τα έσοδα που αναμένεται να βεβαιωθούν από τον έλεγχο των offshore εταιριών δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, καθώς η κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και μη συγκρίσιμη από τις υπόλοιπες, ακόμα και αν εμπίπτουν στο ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή και την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, ο κ. Τουρνάρας ενημερώνει ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών με χώρες που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων χωρών για το έτος 2013. Να πούμε πιο συγκεκριμένα, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με την Guernsey, το Gibraltar και τις νήσους Cook, οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, ενώ έχουν μονογραφηθεί οι συμβάσεις με τον Μαυρίκιο, το Τζέρσεϊ, τη Σαμόα, τις νήσους Κέιμαν και τις Βερμούδες. Το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών διευκρινίζει ο Υπουργός Οικονομικών στην έγγραφη απάντησή του προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βίρονα Πολίδωρα, υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή του ενός συμβαλόμενου κράτους προς το άλλο συμβαλόμενο κράτος δυναμικών διατάξεων, αφού προηγουμένως το ετούν κράτος εξαντλήσει τα εσωτερικά μέσα πληροφόρησης που διαθέτει σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο. Το αίτημα διοικητικής συνδρομής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ενέργεια αλίευσης πληροφοριών, αναφέρει ο κύριος Τουρνάρας. Και συνεχίζουμε τον κύριο Στουρνάρα. Η συνεχής ηθική ευαισθητοποίηση και εγρήγορση των πολιτών είναι προϋπόθεση για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος ανεξάρτητα από τα υλικά κίνητρα που δύναται να θεσμοθετηθούν.
Έτσι λοιπόν αναφέρει ο κ. Τουρνάρα σε έγγραφο που διαβιβάστηκε εχθές στη Βουλή για το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις παροχής κινήτρων για όσους καταγγέλουν φορολογικά αδικήματα τρίτων. Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Νταβλούρου, με την οποία καλούσε τα αρμόδια Υπουργεία να εξηγήσουν για ποιο λόγο εδώ και 5 χρόνια δεν υλοποιείται το νομικό εργαλείο παροχής κινήτρων με στόχο την καταπολέμηση του παραεμπορίου, λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων που προκαλούν υπερβολική ζημιά στο ελληνικό δημόσιο. Να πούμε ότι ο βουλευτής έχει επισημάνει ότι με τον νόμο 3610 κάθετος 2007, όποιος καταγγείλει και πιστοποιηθεί φορολογική ή τελωνιακή παράβαση δικαιούται από το δημόσιο αμοιβής ίσης με το 1/10 των προστήμων που εισπράχθηκαν. Με τον ίδιο νόμο έχει επίσης προβλεφθεί ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία και η διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους της αμοιβής που προβλέπεται. Η ενεργητική συνδρομή των πολιτών στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της παραβατικότητας είναι μείζονος σημασίας, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, ενημερώνοντας τον βουλευτή ότι δεδομένου αυτού τα διαλαμβανόμενα στην ερώτηση τελούν υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της τρέχουσας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την χάραξη της ως άνω πολιτικής. Ωστόσο, ο Γιάννης Τουρνάρας επισημαίνει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας προϋποθέτει πρωτίστως τη συνεχή ηθική ευαισθητοποίηση και εγρήγορση των πολιτών για τα θέματα προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, ανεξάρτητα από τα όποια υλικά κίνητρα δύναται να θεσμοθετηθούν. Και πάμε λοιπόν στις επιστροφές του ΦΠΑ. Παγώνουν σύμφωνα με πληροφορίες κάθε είδους ενισχύσεις, επιδοτήσεις και επιστροφές του ΦΠΑ για τους οφειλέτες όλων των ασφαλιστικών ταμείων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλέτες δεν θα μπορούν να εισπράξουν εάν δεν έχουν τακτοποιήσει προηγουμένως τις οφειλές τους. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πηγές, το μέτρο συζητήθηκε κατά την συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας με την Τρόικα στο Υπουργείο Οικονομικών και έγινε καταρχήν δεκτό από τους εκπροσώπους των δανειστών. Το μέτρο θα θεσμοθετηθεί με ειδική διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος της εβδομάδας. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομηθούν περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τα 700 που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα των ταμείων και να μην θυγούν οι συντάξεις. Καθώς μόνο στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, στο ΟΓΑ δηλαδή, οι οφειλέτες υπερβαίνουν τις 200.000 και οι οφειλές τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Εργασίας προσδοκά να εισπράξει ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ από τους οφειλέτες του ΙΚΑ, για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί διαφορές ανάμεσα στις εισφορές που καταβάλουν και στο περιεχόμενο των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλουν. Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες, προκειμένου να αποφύγουν την εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής εισπράξης, θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα υποκαταστήματα για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Οι εκπρόσωποι των δανειστών πάντως φαίνεται να είναι επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την αύξηση των 48 δόσεων που ισχύουν για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτοιμη πάντως πηγή διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών σε μια συγκυρία που αναζητά απεχνωσμένα πόρους για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό, το οποίο, όπως είπαμε, υπολογίζεται και το 2014 στα 1,3 δις ευρώ. Ο λόγος περίπου για τα 2,5 εκατομμύρια οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα χωρίς να έχουν περάσει κταίο και για τα οποία θα μπορούσαν να είχαν βεβαιωθεί από την τροχιά πρόστιμα έως και 1 δις ευρώ. Το Υπουργείο Υποδομών διέψευσε πρόσφατα ότι σχεδιάζει την ηλεκτρονική διασταύρωση μέσω εφορίας των δύο ταχύ που δεν έχουν υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο. Αυτό εξάλλου δεν θα μπορούσε να γίνει εφικτό, καθώς στο Υποδομών δεν γνωρίζουν για ποια οχήματα η τροχέα έχει βεβαιώσει παράβαση, δεδομένου ότι για κάτι τέτοιο απαιτείται η θέσπιση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες σε πρώτη φάση, αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι της τροχέας, η οποία σε ελάχιστες περιπτώσεις ζητά από τους οδηγούς στο δελτίο τεχνικού ελέγχου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι από τις συνολικά 433.989
τροχές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν το 2012, μόλις 36.530 αφορούν σε γιο ταχύ που δεν πέρασαν από κταίος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Σε δεύτερη φάση, δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποιο είδος ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Και αυτό διότι τα ιδιωτικά ακταίο αποστέλνουν στο Υπουργείο Μεταφορών φωτογραφίες με τους αριθμούς κυκλοφορίας των ΙΟΤΑΧΗ που υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών διαθέτει βάση δεδομένων με όσους έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Η έλλειψη ελέγχων υπολογίζεται ότι δημιουργεί κάθε χρόνο τρύπα στα κρατικά ταμεία ύψους 400 εκατομμύριων ευρώ λόγω ΦΠΑ και τέλος δημοσίου. Ενώ η τροχία θα μπορούσε να έχει βεβαίως πρόστιμα έως 1 δις ευρώ από τα 2,5 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς κταίο. Υπάρχουν όμως και τσουχτερά πρόστιμα. Ναι, να πούμε ότι αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των γιοταχή αυτοκινήτων είναι ότι δεν αξίζει το ρίσκο, καθώς εάν... Συγγνώμη που σε διακόπτει, οι ιδιοκτήτες γιοταχή και μηχανών. Ναι, και μηχανών. Ναι, ότι δεν αξίζει, εν πάση περιπτώσει, το ρίσκο, καθώς εάν εντοπιστούν χωρίς δελτίο τεχνικού ελέγχου θα πληρώσουν 400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να περιοριστεί στο 1,8, 50 ευρώ δηλαδή, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει δελτίο κταίου σε ισχύ εντός 10 ημερών. Αυτό επίσης που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες γιοταχή που δεν έχουν περάσει κταίο εμπρόθεσμα είναι ότι θα πληρώσουν παράβολα υπέρ δημοσίου που διαμορφώνονται στα 16 ευρώ για εκπρόθεσμο έλεγχο εντός 30 ημερών, 33 ευρώ για εκπρόθεσμο έλεγχο άνω των 30 ημερών και 65 ευρώ για εκπρόθεσμο έλεγχο άνω των 6 μηνών. Παράλληλα, να πούμε πως οι ιδιοκτήτες δικύκλων άνω των 50 κυβικών που υποβάλλουν δελτίο τεχνικού ελέγχου εκπρόθεσμα θα πληρώσουν παράβολο 10 ευρώ εντός 30 ημερών, 20 ευρώ άνω των 30 ημερών και 40 ευρώ άνω των 6 μηνών. Ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε ανασφάλιστος για 2 μέρες και βρέθηκε ξαφνικά να χρωστάει 2.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν, σε δινή θέση έχει περιέλθει ένας πολίτης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, αν και συνεπής και νομοταγής με τις ανασφαλιστικές του υποχρεώσεις επί σειρά ετών, τη στιγμή που χρειάστηκε μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση, διαπίστωσε ότι η ασφάλειά του στο ΙΚΑ είχε λήξει για λίγα 24 ώρα, με αποτέλεσμα να χρωστάει τις αμοιβές των γιατρών. Σε κακή οικονομική κατάσταση, ο ίδιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε βασικές βιωτικές του ανάγκες, πόσο μάλλον να πληρώσει 1.000 ευρώ για την εγχείρηση της αφαίρεσης της σχολής. Ανέργος για μεγάλο διάστημα, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος ξεκίνησε εργασία τον Ιούλιο του 2013 και ακολούθως ανανέωσε το βιβλιάριο ασφάλισης του ΙΚΑ με ισχύ έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Εκτάκτως έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο για αφαίρεση χολής και χολοκυστίδα και παρέμενε νοσηλευόμενος από τις 2 έως και 28 Οκτωβρίου. Εξαιρετικά όμως άτυχος με αυτό που του συνέβη, αφού το βιβλιάριό του έληξε ελάχιστο διάστημα πριν από την επέμβαση, ο ίδιος σχολιάζει απεγνωσμένα ότι οι γιατροί μου είπαν ότι αν ήμουν άνεργος, μη νόμιμος μετανάστης χωρίς χαρτιά, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Μήπως έχω κάνει λάθος που βρήκα δουλειά και είμαι νομοταγής πολίτης με όλα μου τα ένσημα. Την ίδια στιγμή πάντως, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κορδάς, δηλώνει πως υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να προστατευτούν από τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, εκτός από αυτούς που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Πέρα από το όριο της φτώχειας υπάρχει και η λογική της αδυναμίας, ανέφερε ο κ. Κορδάς μιλώντας σε ραδιοσταθμό, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία δεν θα χαρακτηρίζονταν φτωχοί. Πρόκειται για ανθρώπους, όπως είπε, που είτε γιατί έχουν μείνει άνεργοι, είτε γιατί έχουν πλακώσει όλοι οι φόροι μαζί αυτό το διάστημα και έχουν μια αντικειμενική δυσκολία να είναι συνεπείς στην υποχρέωσή τους, είπε ο Υφυπουργός αναφερόμενος στο θέμα της άρσης των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και τα συζητάμε. Το πλαίσιο το έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τη δήλωσή του για προστασία της πρώτης κατοικίας των αδύναμων από το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι θέλουμε να βρούμε μια λύση και μια διέξοδο, πρόσθεσε. Στην παρατήρηση ότι δεν πρόκειται η ελληνική κυβέρνηση να συμφωνήσει με τις προτάσεις της Τρόικας για πλήρη εφαρμογή του μέτρου απελευθέρωσης των πληστηριασμών, ο κ. Σκορδάς σημείωσε πως αυτό είναι ξεκάθαρο και κατηγορηματικό κατά τον πλέον απόλυτο τρόπο. Με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και με στόχο την κατεύθυνση οργάνωσης και εξυγχρονισμού της χώρας, συντόμευση των διαδικασιών για απαλλαγής από την γραφειοκρατία, καθώς και διευκόλυνση των πολιτών και των μηχανικών, περνά σε φάση υλοποίησης η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Η υπηρεσία θα λειτουργήσει με ευθύνη του ΤΕΙ και την συνεργασία των Δήμων αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων. Η παρουσίαση της θα γίνει σήμερα, 19 Οκτωβρίου, από τον πρόεδρο του ΤΕΙ Χρήστο Σπίρτζη και τον δήμαρχο φυσικά Αθηναίων Γεώργιο Καμίνη, ενώ έχει κληθεί να παραστεί και ο δήμαρχος Θεσσαλονικαίων Γιάννης Μπουτάρης στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 2 η ώρα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε Τέμενος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κούτρας ανέφερε τα εξής. Οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων για τη μετατροπή χριστιανικών βυζαντινών ναών σε Τεμένη συνιστούν προσβολή του θρησκευτικού αισθήματος εκατομμυρίων χριστιανών και είναι ενέργειες αναχρονιστικές και ακατανόητες για ένα κράτος που διακηρύσει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεμελιώδη αρχή της οποίας είναι ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας. Οι χριστιανικοί βυζαντινοί ναοί αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παγκόσμιας πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και οφείλουν να την χάνουν του απαραίτητου σεβασμού προστασίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Και να πάμε στο Παρίσι, όπου αναστάτωση επικράτησε χθες για την ανεξέλεγκτη δράση ενός ενόπλου, ο οποίος εισέβαλε και πυροβόλησε στα γραφεία της γαλλικής εφημερίδας Liberation και στο υποκατάστημα της τράπεζας Société Générale στο Παρίσι. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας βοηθός φωτογράφου και εξωτερικός συνεργάτης της εφημερίδας 27 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο θώρακα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα παραπάνω περιστατικά σχετίζονται με την εισβολή αγνώστου την περασμένη Παρασκευή στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού. Πρόκειται για τον ίδιο δράστη, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο κανάλι, κρατώντας όπλο και φωνάζοντας εναντίον των δημοσιογράφων. Η Liberation αναφέρει ότι οι αρχές αναζητούν έναν άντρα γύρω στα 40. Επίσης, τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πιθανότατα ο ίδιος ύποπτος πήρε όμηρο έναν οδηγό από την περιοχή La Défense και του ζήτησε να μεταφέρει στα ηλίσια πεδία. Στη συνέχεια, όμως, τον άφησε ελεύθερο. Πάντως, να πούμε πως θα τη δούμε μάλλον μαζί και τώρα. Αυτή είναι η μοναδική φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στα διεθνή μίντια και στην οποία διακρίνεται με δυσκολία ο ύποπτος ηλικία 40 ετών, που σκόρπισε τον τρόμο πυροβολώντας και τραυματίζοντας έναν 27χρονο βοηθό φωτογράφου και εξωτερικό συνεργάτη της εφημερίδας Liberation στο τρίτο διαμέρισμα του Παρισιού. Είδαμε και τη φωτογραφία. Η φωτογραφία, να πούμε, πως είναι στο καρέ από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της εφημερίδας. Οι αρχές συνδέουν όλα τα περιστατικά μεταξύ τους, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς τα φυσίγκια που βρέθηκαν στη Liberation και στη Société Générale είναι τα ίδια, ενώ η περιγραφή που έκανε ο οδηγός ύποπτος στην αστυνομία μοιάζει με εκείνον που άνοιξε πυρ. Η αστυνομία συνέκρινε τις εικόνες που καταγράφηκαν στα κλειστά κυκλώματα των δύο κτηρίων για να εξετάσει εάν συνδέονται τα δύο περιστατικά. Πάντως, μετά τους πυροβολισμούς στη Liberation, στάθηκε αστυνομική φύλαξη στα γραφεία των εφημερίδων Le Monde, Le Figaro και Λεσεχώς. Βασικά δεν ξέρουμε και καλά γαλλικά, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να διαβάσουμε την εφημερίδα. Πάντως, επιπλέον υποψίες προκαλεί το γεγονός ότι το site της Liberation έπεσε για αρκετή ώρα μετά από επίθεση από hackers. Και πάμε στο Αφγανιστάν. 7 αδέλφια ηλικίας 7 έως 12 ετών σκοτώθηκαν από την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην επαρχία Πάκτικα, στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου. Τα παιδιά έπαιζαν όταν ένα από αυτά, εν αγνία του, πάτησε τον μηχανισμό πυροδότησης της βόμβας, η οποία είχε τοποθετηθεί στην άκρη ενός δρόμου. Να πούμε ότι οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί είναι ένα από τα όπλα που προτιμούν οι Ταλιμπάν. Σύμφωνα με πρόσφατη μάλιστα έκθεση του ΟΗΕ, οι βόμβες αυτές αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου των αμάχων στη χώρα. Το πρώτο εξάμηνο του 2013 προκάλεσαν τον θάνατο 443 ανθρώπων και τον τραυματισμό 917 στο Αφγανιστάν, δηλαδή κατά 1/3 περισσότερους από την ίδια περίοδο του 2012 σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στο μεταξύ, ένας Αφγανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι έξοροι που βρέθηκαν αποκεφαλισμένοι στο Νότιο Αφγανιστάν είναι των 6 αστυνομικών, των οποίων αγνοείται η τύχη. Προς το παρόν, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή.
Πάμε και στον ΟΗΕ, όπου οι Παλαιστίνοι ψήφισαν για πρώτη φορά στα χρονικά στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ασκώντας το δικαίωμα που απέκτησαν όταν το καθεστώς τους στον οργανισμό αναβαθμίστηκε σε αυτό του κράτους παρατηρητή. Ο Παλαιστίνος εκπρόσωπος των ΟΗΕ, Ριγιάρτ Μανσούρ, ψήφισε για την ανάδειξη ενός από τους δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία υπό τα χειροκροτήματα των συναδέλφων του από άλλες χώρες. Είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο μας προς την ελευθερία, την ανεξαρτησία και το καθεστώς του πλήρους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ενώπιον της συνέλευσης. Αργότερα όμως, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Μανσούρ παραδέχτηκε ότι πρόκειται για μια καθαρά συμβολική ενέργεια. Είναι μια ειδική στιγμή της ιστορίας του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι ένα συμβολικό βήμα, όμως είναι σημαντικό επειδή αντικατοπτρίζει ότι η διεθνής κοινότητα, ιδίως η Γενική Συνέλευση, περιμένει να γίνει η Παλαιστίνη πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών, έκρινε. Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, Νταβίντ Ροέτ, από την πλευρά του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα χειροκροτήματα που συνόδευσαν την ψήφο των Παλαιστινίων, κατηγορώντας τους ότι έστρεψαν την προσοχή επάνω τους και όχι στην ψηφοφορία που ήταν σε εξέλιξη. Σημείωσε ότι το Ισραήλ επιμένει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι κράτος και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει. Η Παλαιστίνη απέκτησε καθεστώς κράτους μη μέλους πέρσι τον Νοέμβριο. Δεν μπορεί να ψηφίζει αποφάσεις, αλλά δικαιούται να ψηφίζει για την εκλογή των δικαστών των διεθνών δικαστηρίων που εξαρτώνται από τον ΟΗΕ. Η Παλαιστίνη είναι επίσης μέλος της UNESCO και έχει εκφράσει την επιθυμία να ενταχθεί και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όμως οι ΗΠΑ, μόλον ότι δεν μετέχουν στο ΔΠΔ, ασκούν πιέσεις για να εμποδίσουν μια τέτοια εξέλιξη, την οποία και θεωρούν απαράδεκτη, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη του οργανισμού. Για τους Αμερικανούς, κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε τα όρια και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, μόλον ότι δεν είναι μέλη του ΔΠΔ, εξήγησε ένας άλλος διπλωμάτης. Αλλάζουμε θέμα, πάμε σε κάτι δικό μας, σε κάτι ευχάριστο που θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε. Η πρωτότυπη δράση αφορά πραγματικά μια πρωτότυπη δράση, Bookwave 2013, θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη με σκοπό την προσφορά καινούριων ή σχεδόν καινούριων παιδικών βιβλίων σε βιβλιοθήκες νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και ιδρυμάτων της Αττικής. Το κοινό, δηλαδή όλοι εσείς, μπορείτε να προσφέρετε τα βιβλία σας από τις 21 μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου στο κτίριο της Οδού Πειραιώς, στον πρώτο όροφο, ενώ το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Μπενάκη θα πραγματοποιήσει δωρεάν εργαστήρια για παιδιά ηλικίας από 5 έως και 12 ετών. Να πούμε ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τα βιβλία από μικρή ηλικία αποκτούν αναγνωστικές συνήθειες. Οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες των σχολείων είναι συνήθως ελλιπείς. Και αυτό αποδεικνύεται από τις κρούσεις που έχουν ήδη δεχτεί οι διοργανωτές, καταγράφοντας τεράστια ζήτηση από σχολεία και ιδρύματα. Η ιδέα του Book Wave γεννήθηκε μετά τη συνάντηση με τη Susan Robbins, ιδρύτρια του αντίστοιχου project Τσιτσέρο της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια προσεγγίστηκε το Μουσείο Μπενάκη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη και έτσι κατέστη δυνατό να προκύψει τελικά το Book Wave. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 23 με 24 Νοεμβρίου θα διοργανωθούν και δωρεάν εργαστήρια με δυνατότητα διερμηνίας στη νοηματική γλώσσα για παιδιά με προβλήματα ακοής, ενώ ένα από τα εργαστήρια απευθύνεται σε παιδιά με απώλεια όρασης και στους συνοδούς τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Library for All, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας, προσιλωμένη στη διαβιομάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και φέτος συνδιοργανώνεται με το Μουσείο Μπενάκη και πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Να πούμε πως, να δώσουμε μερικές πληροφορίες, η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ για τη συμμετοχή στα εργαστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 210-6207-520, ενώ το κτίριο Μπενάκη βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου. Να δούμε κάτι λίγο πιο παράξενο, να πάμε στη Ρωσία. Και πιο ευχάριστο, ναι, και πιο ιδιαίτερο. Με έναν αρκετά ευρηματικό τρόπο, οι Ρώσοι ενθαρρύνουν τους πολίτες ουσιαστικά να γυμνάζονται εν ώψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι. Λανσάραν έτσι το πρώτο αυτόματο εκδοτήριο εισιτηρίων που αντί για χρήματα δέχεται 30 καθίσματα.
Να πούμε ότι το μηχάνημα τοποθετήθηκε στον σταθμό Vista Votskaya, στο μετρό της Μόσχας, και αναγνωρίζει ως νόμισμα μονάχα την άσκηση. Το εισιτήριο στη Μόσχα κοστίζει 30 ρούβλια, δηλαδή 0,92 ευρώ, άρα με ένα κάθισμα για κάθε ρούβλι. Όποιος θέλει μπορεί να λάβει το εισιτήριο του δωρεάν. Ο μόνος όρος είναι να πραγματοποιήσουν τα καθίσματα μέσα σε 2 λεπτά, ενώ δεν υπάρχει κανένας τρόπος να κοροϊδέψεις αυτό το μηχάνημα. Το εγχείρημα ήταν ιδέα της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων σε μια προσπάθεια να εντάξουν την άσκηση και την άθληση στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ας ελπίσουμε μονάχα πως να υπάρχουν θέσεις μέσα στο τρένο. Φαντάζομαι μετά από όλα αυτά που σάψουν να μην μπορούν να βρουν, να μην μπορούν να κάτσουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που μας δείχνει αυτό που είπαμε το θέμα και επιστρέφουμε. Παρακολουθήσαμε και αυτό τον ευρηματικό τρόπο για να μπαίνεις δωρεάν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλειος τρόπος για να αρχίζουν να γυμνάζονται οι Ρώσοι, οι Έλληνες. Αδύνατοι, να σαν μοντέλο είναι όλοι. Αδύνατοι, ψηλοί, ξανθοί, γαλάζια μάτια. Λοιπόν, και πάμε σε ένα άλλο θέμα, όπου με επιτυχία εκτοξεύτηκε το ερευνητικό σκάφος Maven της NASA με σκοπό την ανέβρεση των στοιχείων που αφορούν τη σύνθεση της ατμοσφαιρικής ιστορίας του Άρη. Τα στοιχεία αυτά θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη, όπως και στο ερώτημα περί ύπαρξης νερού, άρα και ζωής, κάποια στιγμή στην ιστορία του. Η εκτόξευση έγινε στη Φλόριντα, στο σταθμό της πολεμικής αεροπορίας Cape Canaveral, και το σκάφος αναμένεται να φτάσει στον κόκκινο πλανήτη σε περίπου 10 μήνες. Εδώ βλέπουμε και την εκτόξευση, την επιτυχία αυτή εκτόξευση του Maven. Everything looking good, still at 100% rate of thrust on the RD-180. Vehicle rates are looking good. We do have... Είδαμε και αυτή την επιτυχία εκτόξευσης του Maven. Λοιπόν, και πάμε στις καλύτερες φωτογραφίες της άγριας φύσης. Ναι, που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες. Οι νικητές του ετήσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη των καλύτερων φωτογραφιών και φωτογραφών άγριας φύσης. Στο διαγωνισμό που διοργανώνεται εδώ και 49 χρόνια από το National History Museum του Λονδίνου και το BBC Worldwide, συμμετείχαν φέτος 43.000 εικόνες από 96.000 χώρες. Εδώ πέρα βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία, The Essence of Elephants. Το μεγάλο βραβείο του διαγωνισμού κέρδισε ο Greg Dutoit από τη Νότια Αφρική, ο οποίος έβγαλε μια φωτογραφία με ελέφαντες που μοιάζει να είναι πίνακα ζωγραφικής. Όπως ο ίδιος δηλώνει, από την στιγμή που έπιασε φωτογραφική στα χέρια του, φωτογραφίζει ελέφαντες προσπαθώντας να αποθανατήσει την ειδική ενέργειά τους.
Πάμε στην κατηγορία. Τη δεύτερη κατηγορία ήταν η κατηγορία από 15 έως και 17 χρονών, η οποία ονομάζονταν ειδική μνεία. Είναι αυτή που βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Ένα βράδυ του Ιούλη, καθώς περπατούσε στην άκρη ενός χωραφιού με σιτηρά στο χωριό του στην Ελβετία, ο Ετιέν παρατήρησε μια μικρή μπάλα κολλημένη σε ένα από τα φυτά. Αποδείχτηκε ότι ήταν ένα πεινασμένο ποντίκι. Είναι και το ποντίκι που βλέπετε στην φωτογραφία. Σαν χαμστεράκι μοιάζει, δεν το λέω τόσο πολύ. Όντως. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη κατηγορία. Στην τρίτη κατηγορία, ζώα στο περιβάλλον τους, νικητής The Water Bear. Οι περισσότερες φωτογραφίες από πολικές αρκούδες τις δείχνουν στη στεριά ή πάνω σε πάγους. Παρ' όλα αυτά, οι πολικές αρκούδες περνούν το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας τους κολυμπώντας και κυνηγώντας για φαγητό μέσα στη θάλασσα. Ο Πολ από τον Καναδά προσπαθούσε για τρεις μέρες με το φουσκωτό του να αποθανατήσει αυτή τη νεαρή αρκούδα να κολυμπά ανάμεσα στους πάγους. Στο το βραβείο για το πορτοφόλιο, ο νικητής είναι ο Eric Hosking με το The Flight Path. Ο Κόνορ από τη Βρετανική Κολομβία παρακολουθούσε για μέρες τη συγκεκριμένη κουκουβάγια που βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, μέχρι να μάθει τις διαδρομές που ακολουθεί και να μπορέσει έτσι να στήσει τις φωτογραφίες. Και πάμε στην άλλη φωτογραφία, άγρια τοπία, που ο νικητής είναι The Cauldron. Πετώντας προς το ηφαίστειο το νέφος της σκόνης, του καπνού και του ατμού, δεν του επέτρεπαν να δει τον κρατήρα. Αλλά μία στο τόσο, ένας δυνατός άνεμος παραμέριζε τα σύννεφα και μπορούσε να δει τον ύψους 200 μέτρων πίδακα λάβας που ξεχυνόταν από τον κρατήρα και τα καυτά ποτάμια. Ο Σερτζέι δηλώνει πως η έκκληση του Τολμπάτσικ είναι ότι πιο εντυπωσιακό έχει δει στη ζωή του. Λοιπόν, επόμενη κατηγορία, τα δημιουργικά οράματα. Ο νικητής του βραβείου είναι το The Snow Moment. Βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας. Φωτογραφίζοντας τους γνωστούς ιαπωνικούς μακάκους γύρω από κάποιες θερμές πηγές στην κεντρική Ιαπωνία, ο Τζάσπερ Ντό εντυπωσιάστηκε από τους περίεργους σχηματισμούς που δημιουργούνται από το συνδυασμό στροβιλίζοντα άτμου και χιονιού. Και πάμε στην τελευταία φωτογραφία, φύση σε άσπρο και μαύρο. Ο Άλεξ τράβηξε την φωτογραφία που βλέπουμε στα ανοιχτά της Καραϊβικής, λίγα χιλιόμετρα από τα παράλια του Μεξικού, ενώ κολυμπούσε ανάμεσα σε ένα κοπάδι φάλαινο καρχαριών. Αυτή είναι λοιπόν και η φωτογραφία. Αρκετά πράγματα είπαμε σήμερα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε και τα νέα της ημέρας που πρέπει να γνωρίζετε. Στο ξεκίνημά σας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Μπετινάκη, ένας τρελός κόσμος. Από όλους εμάς, να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Στα άκρα οδεύει η κόντρα κυβέρνησης διοικητικών υπαλλήλων με τους δεύτερους να πραγματοποιούν για 11η εβδομάδα απεργιακή κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αφορμή το μέτρο της διαθεσιμότητας στα ΑΕΗ. Σήμερα οι διοικητικοί υπάλληλοι καλούν τους συναδέλφους τους να παραστούν στη διαδήλωση διαμαρτυρίας που βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη στην πύλη της Πανεπιστημιούπολης, στην Ιατρική Σχολή καθώς και στην πύλη του Πολυτεχνείου. Αρκετά είναι τα ανοιχτά μέτωπα ανάμεσα στην Τρόικα και την κυβέρνηση καθώς συνεχίζει.